Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από την Τετάρτη που δεν είχαμε καθόλου προτάσεις ακόμη και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που σήμερα η ελληνική κυβέρνηση έχει υποβάλει κάτι στο τραπέζι. Είναι ένα μεγάλο κείμενο που περιέχει πολλά πράγματα και πρέπει τώρα να έχουμε μια σαφήνεια μέχρι πού θα φτάσουν αυτές οι διατυπώσεις που βρίσκονται στο χαρτί αυτό και πώς η κυβέρνηση προτίθεται να τα υλοποιήσει όλα αυτά. Η θέληση για υλοποίηση εκ μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως είναι ένα σημαντικό κομμάτι της σημερινής συνεδρίασης. Νομίζω ότι τα περισσότερα κράτη θα ρωτήσουν ημερολογιακά πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να γίνουν οι συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις με τον κοινοβουλευτικό δρόμο και θα πρέπει να δούμε και ποια είναι και η αξιοπιστία της κυβερνήσεως η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί. Νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς για να αξιολογήσουμε τελειωτικά την κατάσταση. Θα πρέπει να ακούσουμε πρώτα τους θεσμούς, πώς θα αξιολογούν την κατάσταση και στη συνέχεια θα δούμε πώς θα προβούμε. Θα συνεργαστούμε ώστε να υπάρχει θετική εξέλιξη. Σας ευχαριστώ. Και ο Υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου. Να αλλάξουμε εμείς εντελώς θέμα. Στα άδυτα της εφορίας εναλίων αρχαιοτήτων, στο εργαστήριο συντήρησης των νευρημάτων, μπήκε η κάμερα της ΕΡΤΕΝΑ. Εκεί όπου μια αφοσιωμένη ομάδα παλεύει να επαναφέρει στη ζωή αντικείμενα που είχε καταπληκτικά.